Καλώς ήρθατε. Πάμε να κάνουμε γευστικά ζαμπονοκασαροπιτάκια. Διαλύουμε δύο φακελάκια ξηρή μαγιά. Και δύο κουταλιές ζάχαρη. Στο μισό χλιαρό γάλα. Προσθέτουμε δύο κουταλιές αλεύρι. Ανακατεύουμε και αφήνουμε για 10 λεπτά. Ρίχνουμε το υπόλοιπο χλιαρό γάλα. ...150 ml λάδι και ανακατεύουμε. Από τα 4 αυγά χωρίζουμε τα 2 σε κρόκους και ασπράδια. Ρίχνουμε τα 2 αυγά και τα 2 ασπράδια στο μείγμα. Προσθέτουμε περίπου το μισό αλεύρι για ώρες της χρήσης. Ένα κουταλάκι αλάτι και δουλεύουμε. Ενσωματώνουμε σιγά σιγά το υπόλοιπο αλεύρι μέχρι που να γίνει ζύμη. Όταν είναι έτοιμη, ρίχνουμε 50 γραμμάρια λιωμένο βούτυρο και δουλεύουμε να το απορροφήσει. Τα σκεύη και τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε στη συνταγή μπορείτε να τα βρείτε στο foodaholics.shop. Σκεπάζουμε με μεμβράνη και αφήνουμε για 45 λεπτά να φουσκώσει. Όταν είναι έτοιμη, την πλάθουμε ελαφρώς. Χωρίζουμε τη ζύμη σε 20 μπαλάκια. Τα ανοίγουμε σε στενό μακραφύλλα. Απλώνουμε μουστάρδα με κρόκο κοζάνης. Ρίγανη. Βάζουμε αλαντικά της επιλογής μας. Τυλίγουμε σε ρολά. Τα κόβουμε στην μέση όπως σας δείχνουμε. Τα τοποθετούμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί. Βάζουμε τριμμένο κίτρινο τυρί. Και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου τις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσουν. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!
πόδες.